κορίτσια, κορίτσια, κορίτσια. Έχουμε το διαγωνισμό, μη σπάρουμε σήμερα. Πάμε, πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ χρειάζομαι μια χτένα. Εγώ κραγιόν. Ω, κορίτσια, και το φόρεμά μου είναι καλυμμένο όλο με Σβαρόφσκι. Ναι, σίγουρα. Αν το δικό σου φόρεμα είναι με Σβαρόφσκι, τότε το δικό μου είναι γεμάτο διαμάντια. Ε, κορίτσια, τα δικά σου φόρεματα δεν είναι και τόσο καλά. Το δικό μου είναι σαν τον ωκεανό. Σαν τον ωκεανό, τι νόημα βγάζει αυτό. Το δικό μου είναι λαμπερό και φουσκωτό σαν marshmallow. Κορίτσια, κορίτσια, παρεμπιπτόντως, ποιοι θα είναι οι κριτές? Διάνα, τι ρωτάς, είναι ρεδονά φυσικά. Ναι, είναι ράιδα. Μα τι λέτε, βασικά είναι ρεδονά, θα είναι παρουσιάστρια. Οι κριτές ποιοι θα είναι? Κοριτσιά, οι κριτές θα είναι πολύ αυστηροί, γιατί εκεί θα είναι η Κεν. Τι, θα είναι η Κεν? Να, τα έχω κάνει καλά τα μάτια μου. Τσιτσιάσε με ησυχή, πρέπει να λπάψω τα χέλη μου. Ο Θεέ μου, οι Κεν θα είναι κριτές. Εντάξει, πρέπει να κάνω το καλύτερο make-up έτσι ώστε να ψηφίσουν για μένα. Γεια σας παιδιά, έχουμε ένα μεγάλο show σήμερα. Θα πρέπει να επιλέξουμε την Barbie 2019. Και έχουμε πολύ αυστηρούς κριτές. Γνωρίστε τους, ο Ken Art. Και ο επόμενος κριτής, ο Ken Kev. Γνωρίστε τον κι αυτόν. Θα είμαι αυστηρός στην κριτική μου. Λοιπόν, τα αισθήματα φουντώνουνε, αλλά έχουμε άλλον έναν κριτή, τον Ken Dima. Είμαι ευγενικός αλλά δίκαιος κριτής. Είστε έτοιμοι, παιδιά, να γνωρίσετε τους υποψήφιες μας για τη Miss Barbie 2019? Έτοιμοι! Ωραία, σας παρουσιάζω την πρώτη υποψήφια για Miss Barbie 2019, την Miss Julie! Julie, πάμε! Γεια σε όλους! Barbie Julie, γεια! Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παλέψει για τη Miss Barbie 2019 και αυτό το στέμα? Φυσικά και είμαι έτοιμη, δεν έχω αμφιβολίες για την νίκη μου. Το ακούσατε αυτό, παιδιά. Η Barbie Julie είναι σε εξαιρετική διάθεση. Οπότε σας υπενθυμίζω ότι θα επιλέξουμε τη Miss Barbie σύμφωνα με τρία κριτήρια. Το φόρεμα, η εξυπνάδα, το ταλέντο. Τέλεια, σίγουρα θα νικήσω. Το ακούσατε αυτό, παιδιά. Η Barbie Julie έχει εξαιρετική στάση. Και τώρα καλώ την επόμενη υποψήφια, την Barbie Gigi. Άσε με να περάσω. Εντάξει, ψηφίστε για μένα και ένα αλλιώς θα σας σκοτώσω. Το ακούσατε αυτό, παιδιά. Η Barbie Julie έχει μια σοβαρή ανταγωνίστρια. Ό,τι να είναι. Η Julie δεν μπορεί να νικήσει. Κοιτάξτε με, εγώ είμαι αληθινή Barbie 2019. Εντάξει, ας μην σας ζαλίσουμε, παιδιά. Καλό την επόμενη υποψήφια, η Barbie Nut. Το είδατε αυτό, κριτές? Ήθελα να με πετάξει από τη σκηνή. Ω, παιδιά, είμαι σοκαρισμένη. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Όλοι θέλουν να γίνουν Miss Barbie 2019. Όλοι θέλουν να γίνουν Miss Barbie 2019, αλλά εγώ είμαι η κατάλληλη Barbie, γιατί είμαι η πιο όμορφη Barbie. Barbie Nut, δεν ξέρω ποια θα επιλέξουν οι κριτές μας, γι' αυτό θα καλέσω την επόμενη μας υποψήφια, είναι η Barbie Diana. Γεια σε όλους. Κριτές, πρέπει να ψηφίσετε για μένα γιατί έκανα το καλύτερο δυνατό. Διάλεξα το φόρεμά μου πολύ καιρό πριν και έκανα τα μαλλιά μου και το make-up μου πολύ προσεκτικά. Ωραία, αυτό είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Barbie. Σας γνωρίσαμε όλες. Και τώρα οι κριτές θα μας δώσουν τους βαθμούς για τα φόρεμα. Βαθμούς, ωραία. Λοιπόν, κριτές, σκεφτείτε το πολύ καλά πριν ψηφίσετε, γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Σας παρακαλώ, δώστε μου το μεγαλύτερο βαθμό. Ψηφίστε με. Όχι, ψηφίστε για μένα. Όχι, Μπαρμπιδιάνα, ψηφίστε για μένα. Όχι, κορίτσια, για μένα θα ψηφίσουνε. Λοιπόν, μισό λεπτό, πρέπει να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, η πρώτη που θα βαθμολογηθεί είναι η Μπαρμπιτσούλη. Ω, Θεέ μου, 6 βαθμούς. Μπαρμπιτσούλη, προς το παρόν είσαι η πρώτη. Ευχαριστώ. Και τώρα βαθμολογείται το φόρεμα της Barbie Gigi. Για τις Barbie Gigi το φόρεμα δίνουμε 3 πόντους. Barbie Gigi χρειάζεται ένα καλύτερο φόρεμα για ένα τέτοιο διαγωνισμό. Παιδιά, καλύτερα να μην το κάνετε αυτό. Θα σας δείξω το ταλέντο μου και το ταπεραμέντο μου. Λοιπόν, η Barbie Gigi είναι στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση η Barbie Julie. Ω, ψηφίστε την Barbie Julie. Και τώρα κριτές θα βαθμολογήσουν την Barbie Nut. Και μην ξεχνάτε ότι είμαι η πιο όμορφη εδώ μέσα και πρέπει να έχω τους πιο υψηλούς βαθμούς. Εντάξει, θα πάρεις ό,τι σου αξίζει. Λοιπόν, υπολογίσαμε το φόρεμά σου στους 15 πόντους.
Θα λιποθυμίσω, Τζούλη, πιάσε με. Ρέμψε, σε παρακαλώ. Παιδιά, το είδατε αυτό. Τώρα η Μπάρμπι Τζούλη έχει χάσει την πρώτη θέση από την Μπάρμπι Νατ. Ψηφίστε το φόρεμά μου, σας παρακαλώ. Ετοιμάζομαι τόσο πολύ καιρό. Και όλα αυτά τα κρίσταλα είναι ραμμένα ένα-ένα με αυτά τα όμορφα χεράκια. Και τώρα οι κριτές θα βαθμολογήσουν την Μπάρμπι Ντιάνα. Στην Μπάρμπι Ντιάνα αποφασίσαμε να δώσουμε 12 πόντους. Τι, 12 πόντους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Οπότε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, η Μπάρμπι Νατ είναι η πρώτη με 15 πόντους. Παιδιά, ο δεύτερος γύρος ξεκινάει. Διαγωνισμός ταλέντου. Εντάξει, αυτή η νίκη είναι δικιά μου. Ναι, σίγουρα, στα όνειρά σου. Ωραία, ας ανοίξει σκηνή για την Μπάρμπι Τζούλη. Ωραία, φύγετε. Μπάρμπι Τζούλη, εξέπληξε μας με το ταλέντο σου. Ναι, έχεις την ευκαιρία να γίνεις το νούμερο 1. Λοιπόν, Μπάρμπι Τζούλη, τι ταλέντο θα μας δείξεις? Θα τραγουδήσω το ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι Καλίνκα Μαλίνκα. Καλίνκα, 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 μαγιά, σαν του γεια του, καλίνκα, μαλίνκα, γιαγιά. Αυτό είναι. Δυστυχώς η Μπάρμπι Τζούλη δεν έδειξε και πολύ ταλέντο, δεν νομίζω οι κριτές να είναι ευχαριστημένοι. Τι... Έλα Τζούλη, άσε τη σκηνή για τους επαγγελματίες. Εντάξει, ας δούμε. Λοιπόν, Μπάρμπι Τζούλη, τι ταλέντο θα μας δείξεις εσύ? Λοιπόν, παιδιά, ετοίμασε ένα χορό, ειδικά για τη σημερινή ημέρα. Δείξε μας. Ευχαριστώ. Παιδιά, το είδατε αυτό? Στους κριτές άρεσε πολύ το show της Μπάρμπι Τζούλη, ειδικά στον κριτή Κεβ. Εντάξει, Μπάρμπι Τζούλη, φύγε από τη σκηνή, είναι η σειρά μου τώρα. Θα δούμε, θα τους αρέσεις. Και τώρα η Μπάρμπι Νατ. Τι ταλέντο θα μας δείξεις? Εγώ θα σας δείξω το χορό μου. Αλλιώνε. Χωράω στο βούδο βάθη τη νύχτα. Κουνήστε τα καρπούζια σας. Χωρώ στο βούδο βάθη τη νύχτα. Κουνήστε τα καρπούζια σας. Φωναγωρή, τι νομίζετε? Δεν μ' άρεσε τόσο. Πραγματικά δεν μ' άρεσε. Τι! Φαίνεται πως η Μπάρμπι Νατ θα πέτυχε στην παρουσίασή της. Ας δούμε τώρα την Μπάρμπι Ντιάνα. Εγώ θα τραγούδισω το τραγούδι μου. Η μαμά δεν θα τα ανακαλύψει. Πάμε να όλα. Μαμά, συγγνώμη που είμαι όμορφη. Στο πάω ότι δεν προσέχεις. Κι όταν δεν είσαι σπίτι, κάνω πάρτι δυνατά ως την άλλη μεριά. Κάνω πάρτι όσο δεν είσαι στο σπίτι. Οργανώνω πάρτι όσο λείπεις από το Κίεβο στο Παρίσι. Το πάρτι μου θα γίνει και θα μείνει μέχρι το πρωί. Μάμα, η μάμα, η μαμά δεν θα το βρει. Η μάμα, η μάμα, η μαμά δεν θα το βρει. Λοιπόν, ο δεύτερος γύρος τελείωσε. Ας συνοψίσουμε. Ναι, έχουμε εντυπωσιαστεί όλοι από τις Μπάρμπι σε αυτό το γύρο. Ναι, καλύτερα να τα κρύβατε αυτά τα ταλέντα. Ναι, καλύτερα να ψηφίσουμε. Εντάξει, αρχικά θα ψηφίσουμε για την Μπάρμπι Τζούλη. Αποφασίσαμε να της δώσουμε 4 πόντους. Οι κριτές κάνουν λάθος. Είναι 5. Μπορώ να αλλάξω το βαθμό. Έκανα λάθος. Όχι. Δυστυχώς είναι πολύ αργά. Η Μπάρμπι Τζούλη προηγείται με 5 πόντους. Άρα τώρα ψηφίσουμε για την Μπάρμπι Τζίτζι. Αποφασίσαμε να της δώσουμε 15 πόντους. Ευχαριστώ. Περιέργως, αλλά ο χορός της Τζίτζι της εξόντωσε όλες. Όλα καλά. Ωραία. Τώρα θα κρίνουμε την Μπάρμπι Νατ. Αποφασίσαμε να της δώσουμε 6 πόντους. Όλα καλά. 15 και 6 είναι 21. Περίμενε, Μπάρμπι Νατ, γιατί περιμένουμε τους πόντους της Μπάρμπι Ντιάνας. Πάμε να βαθμολογήσουμε την Μπάρμπι Ντιάνα. Θα της δώσουμε 9 πόντους. Ευχαριστώ. Τώρα συνοψίσουμε τους δύο γύρους. Η Μπάρμπι Τζούλη έχει πάρει 11 πόντους. Η Μπάρμπι Τζίτζι έχει 18 πόντους. Η Μπάρμπι Νατ και η Μπάρμπι Ντιάνα έχουν 21 πόντους. Μετά τους δύο γύρους, η Μπάρμπι Ντιάνα και η Μπάρμπι Νατ παλεύουν για την νίκη. Και τώρα ο τρίτος γύρος. Λοιπόν, είστε έτοιμες για το νοητικό τεστ, Μπάρμπι? Θα τα δυσκολέψουμε λίγο τα πράγματα.
Είμαστε έτοιμες! Η πρώτη που θα απαντήσει θα είναι η Μπάρμπι Τζούλι. Λοιπόν, Μπάρμπι Τζούλι, στο νότιο πόλο είναι η Ανταρκτική. Και στο βόρειο. Ανταρκτική. Τι, παίχτη κι αυτό? Δεν ακούς καλά, Ανταρκτική. Είσαι λάθος, είναι η Αρκτική. Δυστυχώς η Μπάρμπι Τζούλι απέτυχε σε αυτή τη δοκιμασία. Η επόμενη είναι η Μπάρμπι Τζίτζι. Ευκολάκι. Λοιπόν, Μπάρμπι Τζίτζι, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγόλα? Λουάντα. Μπράβο, τι απαντώ. Το ήξερα. Η Μπάρμπι Τζίτζι μας είναι πολύ έξυπνη τελικά. Η επόμενη είναι η Μπάρμπι Νατ. Πόσες πολιτείες υπάρχουν στην Αμερική? Είναι 6 νομίζω. Όχι. 3. Wow, η Μπάρμπι Νατ δεν είναι σίγουρη για την απάντησή της. Βοηθήστε την άμα ξέρετε πόσες πολιτείες έχει η Αμερική. Λοιπόν, Μπάρμπι Νατ, η τελική σου απάντηση. 3. Λάθος απάντηση. Λάθος. Είναι 52. Η Μπάρμπι Νατ απάντησε λάθος και τώρα σειρά έχει η Μπάρμπι Τιάνα να απαντήσει. Οκ, η Μπάρμπι Τιάνα. Πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος? 4. 4. 4 είναι τετράγωνο. Σωστά. Ποια είναι η απάντησή σου? Μισό, πώς μοιάζει ο κύβος? Σαν ογκώδες σε τράγωνο. Το έχω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η απάντησή μου είναι 6. Διάννα, είσαι σίγουρη 6? Ναι, σας είπα 6. Η απάντηση είναι λάθος, είναι 12. Και είναι σωστό, 6 είναι. Αλήθεια τώρα? Αυτό ήταν. Ώρα να διαλέξουμε τη Miss Barbie 2019 και να της δώσουμε αυτό το στέμα. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε. Πρώτα είναι η Barbie Julie. Θα της δώσουμε 3 πόντους. Άλλο ένα λάθος, η Barbie Julie έχει 4 πόντους. Και τώρα, Barbie Gigi. Για την Barbie Gigi θα δώσουμε για την απάντησή της 15 πόντους. Και τώρα η σειρά της Barbie Nut. Αποφασίσαμε να δώσουμε 6 πόντους για την Barbie Nut. Και η τελευταία είναι η Barbie Diana. Barbie Diana, για την απάντησή σου θα δώσουμε 11 πόντους. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Η Barbie Julie έχει 15 πόντους. Η Barbie Nat έρχεται στην τρίτη θέση με 28 πόντους. Η Barbie Diana έχει τη δεύτερη θέση με 32 πόντους. Και Miss Barbie 2019 γίνεται η Barbie Gigi με 33 πόντους. Και τώρα έρθει η ώρα να δώσουμε το στέμα στη Miss Barbie 2019. Σας ευχαριστώ όλους που ψηφίσατε για μένα. Και τώρα οι κριτές δίνουν το στέμα στη νικήτρια. Μπράβο, μπράβο! Ευχαριστώ. Κορίτσια, Barbie Diana και Τζούλι, λέτε εδώ για να σας πω λίγο. Κορίτσια, δεν νομίζετε ότι η Τζίτζι είναι πολύ μικρή για να φοράει τέτοιο στέμα? Ας το πάρουμε και σφύγουμε. Ναι, ας τρέξουμε. Ναι, ας πάμε, ναι. Τρέξουμε. Barbie Gigi, το πιο σημαντικό, τα δώρα από τους σπόνσορές μας. Και είναι ένα ταξίδι στο δάσος για μανιτάρια και ένα ζευγάρι καλότσες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έκλεψαν το στέμα. Εντάξει, κάντε εγγραφή στο κανάλι της Διάνα και εγώ πάω καλά στην αστυνομία.